Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη φάση των διαπραγματεύσεων στην Αθήνα μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών, με τις συζητήσεις μέσω τηλεδιασκέψου να συνεχίζονται, με απότερο στόχο της ελληνικής πλευράς το κλείσιμο της αξιολόγησης στο Eurogroup του Απριλίου, με σοβαρό όμως ενδεχόμενο την εξαίρεση του δύσκολου και καυτού πακέτου των θεμάτων που άπτονται του εργασιακού για την επόμενη αξιολόγηση. Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016. Στο βασικό έντυπο Ε1 περιλαμβάνονται αλλαγές, ενώ υπάρχουν και νέοι κωδικοί σε σχέση με πέρσι. Η ηλεκτρονική πύλη του τάξης για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Απριλίου, έως στις 15 Ιουλίου τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, ενώ η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής στις πρώτες δόσεις του φόρου η 31η Ιουνίου. Η εξαγορά του TaxiBit αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ελληνικές startup μπορούν να τα καταφέρουν και εκτός Ελλάδος, δημιουργώντας μια ξεκάθαρη τάση. Τονίζει μιλώντας στο insider.gr ο Απόστολος Αποστολάκης, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TaxiBit και συμμέτοχος του επενδυτικού Fund Venture Friends. Υπάρχουν εγχώριες εταιρείες που μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του TaxiBit και οι startups, αν και δεν μπορούν να σώσουν την χώρα από την κρίση, είναι μια χτίδα αισιοδοξίας και αξιοκρατίας, επισημαίνει. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 647,36 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,22%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.